Θα ξεκινήσω καταγγέλλοντας τη βάρβαρη επίθεση αστυνομικών σε εργαζόμενους στον επισιτισμό τουρισμό που διεκδικούσαν έξω από το Υπουργείο Εργασίας συλλογικές συμβάσεις και επίδομα ανεργίας για όλους τους ανέργους του κλάδου. Η χρήση χημικών τραυμάτισε διαδηλωτές και τελικά η κυβέρνηση το μόνο που προστατεύει είναι τα κέρδη των ξενοδόχων και των άλλων ομίλων του κλάδου που εκτινάσονται στις πλάτες των εργαζομένων. Σε ό,τι αφορά τις δίθεν θετικές αλλαγές υπέρ των υπερχρεωμένων λαϊκών νοικοκυριών, που έχει τροπολογία και αναφέρθηκε και ο κύριος Μητσοτάκης, είναι αδιανό πουκάμισο, αφού οι ρυθμίσεις δεν αλλάζουν τον βασικό μηχανισμό ξεζουμίσματος των δανειοληπτών. Διευκολύνουν τράπεζες και φάντσεις να εισπράξουν όσο γίνεται περισσότερα, με εκποίηση οποιοδήποτε περιουσιακό τους στοιχείο ή με τη μετατροπή τους σε νικάριδες στα ίδια τους τα σπίτια. Η δε μείωση του επιτοκίου έχει στόχο να διευκολύνει τις τράπεζες να προχωρήσουν στην αποπληρωμή και στη ρύθμιση των δανείων χωρίς νομικά κολλήματα. Μόνο η πρόταση του ΚΚΕ για τα υπερχρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά με διαγραφή μεγάλου μέρους του χρέους και απαγόρευση πληστηριασμών πρώτης κατοικίας μπορεί να αποτελέσει ουσιαστική ανακούφιση για τους εργαζόμενους. Σε ό,τι αφορά τα άρθρα για τη ΛΑΡΚΟ, είναι γεγονός ότι σπαταλήσατε 100 εκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό και 300 από την πώληση προϊόντων της ΛΑΡΚΟ. Τσακίσατε τους μισθούς των εργαζομένων, εξοικονομώντας πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ και το αποτέλεσμα να την έχετε γκρεμίσει. Σε μια περίοδο που οι τιμές του νικελίου έχουν σταθεροποιηθεί στα ύψη και η ΛΑΡΚΟ θα μπορούσε να προσφέρει 2 εκατομμύρια ευρώ ημερησίως. Αντί επαναλειτουργίας της, κρατάτε σε ανασφάλεια τους εργαζόμενους και τις τοπικές κοινωνίες. Όλα είναι στον αέρα. Θα επαναλειτουργήσει ενία η ΛΑΡΚΟ? Θα εξυγχρονιστεί? Θα αναπτυχθεί παραπέρα? Αναπάντητα τα ερωτήματα και από εσάς και από τους επενδυτές. Με το άρθρο 1 της τροπολογίας παρατείνεται ο χρόνος του εκτελεστικού οργάνου που πραγματοποιεί το έγκλημα στη ΛΑΡΚΟ. Με το άρθρο 2, κάτω από την πίεση των εργαζομένων και το πολιτικό κόστος που σας έχει δημιουργήσει, κάνετε έναν προεκλογικό ελιγμό και ανθρώπους που γεννήθηκαν και αφιέρωσαν τη ζωή τους στη ΛΑΡΚΟ, τους δίνετε παράταση μέχρι 15 Ιουλίου. Το ερώτημα, μετά τις 15 Ιουλίου, τι τολμάτε να το απαντήσετε? Επίσης, προσπαθείτε να δημιουργήσετε προσδοκίες εντάσσοντας το ασφαλιστήριο ζωής στον πίνακα πιστωτών. Αυτά έχει η ιδιωτική ασφάλιση που τα παίρνουν χοντρά και όταν είναι να δώσουν στους δικαιούχους εξαφανίζονται. Οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ για δεύτερη φορά πληρώνουν τα καλά της ιδιωτικής ασφάλισης και είναι ντροπή που δεν λύνεται το πρόβλημα πολιτικά, καταβάλλοντας ό,τι απορρέουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής. Μιλάμε για μια βιομηχανία με 80 νεκρούς. Ωστόσο, οι ρυθμίσεις σας δεν προβλέπουν τίποτε για τους εργαζόμενους που είχαν την ατυχία να συμπληρώσουν 40 χρόνια δουλειάς, 2 μήνες πριν έρθει η διαχείριση και δεν έχουν λάβει την αποζημίωσή τους. Καταψηφίζουμε λοιπόν τα 2 άρθρα, γιατί το περιεχόμενό τους είναι αυτό που έχουν αντιπαλέψει οι εργαζόμενοι με τον ηρωικό τους αγώνα εδώ και 3 χρόνια και ζητάμε να κάνετε δεκτή την τροπολογία και πρόταση νόμου για το σύνολο της ΛΑΡΚΟ που είχε καταθέσει το ΚΚΕ, αλλά δεν θέλατε ούτε καν να τη συζητήσετε. Όχι μόνο εσείς, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, η αξιωματική αντιπολίτευση. Έχετε σύμπνοια. Για το άρθρο 3, που αφορά το ξεκαθάρισμα και την ασφαλιστική εταιρεία Σπίδα, λέμε παρόν. Τα χρήματα αυτά ανήκουν στους εργαζόμενους, αν και είναι ψίχουλα μπροστά σε αυτά που δικαιούνται και δίνονται με το σταγονόμετρο. Αυτό που λέμε καθαρά και δυνατά είναι ότι το ΚΚΕ θα συνεχίσει να είναι δίπλα στους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ με όλες του τις δυνάμεις. Και γνωρίζοντας καλά τους εργαζόμενους και το κίνημα που έχουν αναπτύξει, σας λέμε δεν έχετε ξεμπερδέψει ακόμα. Ούτε εσείς, ούτε οι επενδυτές που φέρατε. Θα διεκδικήσουν το δίκιο τους. Υπάρχουν τώρα και άλλα άρθρα που δέχονται βελτίωση και θα εκφραστούμε με το παρόν, όπως και στο άρθρο 12,
που δεν λύνει το ζήτημα της στεγαστικής αποκατάστασης των παλινοστού των ομογενών, το λύνει όμως η τροπολογία προσθήκη που είχε καταθέσει το ΚΚΕ και γι' αυτό την ξανακαταθέτουμε για τα πρακτικά. Συνολικά ψηφίζουμε κατά στην υπουργική τροπολογία, δίνοντας βάρος στον εξοδικαστικό συμβιβασμό που είναι αέρας κοπανιστός και το θέμα της ΛΑΡΚΟ.